Είπεν ο Κύριος, εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει ζήσετε. Η σημερινή ημέρα, αγαπητοί μου, είναι η ημέρα του Λαζάρου. Είναι δηλαδή η ημέρα αφιερωμένη εις τον Λάζαρο. Δι' αυτό και εγώ απόψε θα ομιλήσω δια τον Λάζαρο. Ή μάλλον απόψε θα σας παρουσιάσω δυο Λαζάρους. Περίεργο πράγμα, δυο Λάζαροι υπάρχουν. Υπάρχουν δυο Λάζαροι. Τον ένα Λάζαρο το γνωρίζετε. Είναι αυτός που εορτάζομαι σήμερα. Υπάρχει όμως και κάποιος άλλος Λάζαρος. Εάν μπορούσατε να τον ανακαλύψετε. Ποιος είναι αυτός ο δεύτερος Λάζαρος, θα το ακούσετε εις το τέλος. Ή μάλλον, εάν προσέξατε αυτά τα ωραία τροπάρια που έψαλε απόψε η Εκκλησία μας, θα τον είχατε ανακαλύψει. Άρα ας ομιλήσουμε για τον πρώτο Λάζαρο. Έξω από τα Ιεροσόλυμα και μέχρι σήμερα ακόμα υπάρχει ένα μικρό χωριό που το λέγουν οι Εβραίοι Ελεάζα, Λάζαρ. Το χωριό αυτό είναι η πατρίς του Λαζάρ. Ονομάζεται Βιθανία. Είναι ένα πολύ μικρό χωριό, ήτανε στην εποχή του Χριστού, ήτανε προάστιο, σαν να πούμε η Σκοπιά. Όσο απέχει η Σκοπιά από τη Φλόρινα, τόσο απήχε η Βιθανία από τα Ιεροσόλυμα. Ήτανε ένα μικρό χωριό. Και στο μικρό αυτό χωριό υπήρχε μία ευλογημένη οικογένεια. Η οικογένεια αυτή αποτελείται από τρία πρόσωπα. Το πρώτο πρόσωπο ήταν ο Λάζαρος. Το δεύτερο πρόσωπο ήταν η αδελφή του η Μαρία. Και το τρίτο πρόσωπο η αδελφή του η Μάρθα. Ήταν, όπως είπα, μια ευλογημένη οικογένεια και σε αυτή την οικογένεια συχνά επήγαινε ο Χριστός, γιατί μέσα στο περιβάλλον αυτό το θερμό, μέσα στο περιβάλλον αυτό της αγάπης, ο Χριστός έβρισκε την ανάπαυση. Όχι ότι είχε ανάγκη αναπαύσεως ο Χριστός, αλλά διότι σαν άνθρωπος και αυτός που ήταν εδώ στη γη και δοκίμαζε τόσας πικρίας και βάσανα, ως άνθρωπος λέγω, αισθάνεται την ανάγκη μιας αναπαύσεως. Και οι καρδιές αυτές που τον αγαπούσαν πολύ τον περιέβαλαν με μεγάλη αγάπη και στοργή. Λάζαρος. Τι σημαίνει το όνομα Λάζαρος? Έχουν σημασία. Τα ονόματά μας έχουν μεγάλη σημασία. Ήμουν προημερών σε κάποια πόλη. Πέρασα από κάποια πόλη. Συνήντησα ένα παιδί 18-19 ετών. Το είδα στενοχωρημένο, σκεπτικό, δουλειά δεν είχε. Πτωχαδάκι ήταν, όπως και η οικογένειά του ήταν μια έντιμος, είναι μια έντιμος οικογένεια. Τον ρωτάω πώς σε λένε. Λέει Λάζαρο. Λέγω, αφού σε λένε Λάζαρο, δεν πρέπει εσύ να είσαι έτσι μελαγχολικός και λυπημένος. Το όνομά σου σημαίνει ελπίδα. Το όνομά σου σημαίνει ο Θεός είναι ελπίδα μου. Και εφόσον το όνομά σου έχει τέτοιο όνομα, ό,τι και να σου συμβαίνει, πρέπει ποτέ να μην απογοητεύεσαι. Είναι πολλά χρόνια που κάτω στη Θεσσαλονίκη, περπατώντας μια μέρα στο Επταπύργιον επάνω, σε ένα δύσκολο δρόμο, είδα πρωί ένα καροτσάκι. Στο καροτσάκι απάνω
Το καροτσάκι απάνω ήταν γεμάτο φρούτα και λάχανα. Ήταν ένας πλανόδιος λαχανοπόλης. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση ήταν επάνω στο καροτσάκι, όπως συνηθίζουν αυτοί που έχουν καροτσάκια και αυτοκίνητα, είχε γράψει μια επιγραφή. Τι έγραφε επιγραφή? Έρχει ο Θεός. Μου έκανε εντύπωση, γιατί χρειάζεται μεγάλο θάρρος σήμερα, πολύ μεγάλο θάρρος, να εκδηλώνει κανείς την πίστη του. Εδώ άλλος ντρέπεται να κάνει το σταυρό του, όχι να πιάσει να γράψει επάνω στο καροτσάκι του έχει ο Θεός. Άλλα πράγματα γράφουν, αλλά τέτοια πράγματα δεν τα βλέπει κανείς. Μου έκανε εντύπωση αυτό και τον επλησίασα τον άνθρωπο. Ήταν καμιά 45 χρονών άνθρωπος. Τον ρωτάω, έπεισε κουβέντα μαζί του, μου λέει έχει 6-7 παιδιά και ξηκώνεται κάνε εδώ, νοικιάζει σπιτάκι στο άκρο της πόλεως και ό,τι ξεκινάει το πρωί με το καροτσάκι του γυρίζει όλους τους δρόμους και δόξα τω Θεώ μέχρι σήμερα ο Θεός δεν με εγκατέλειψε. Με αυτό το καροτσάκι ζω ολόκληρο την οικογένεια. Ας έχει δόξα ο Θεός, μου λέει. Γι' αυτό έχω γραμμένο επάνω στο καροτσάκι μου έχει ο Θεός. Βλέπετε ένας απλός και έπειτα βλέπεις τον άλλο και παίρνει 5 χιλιάρικα, 6 χιλιάρικα, 7 χιλιάρικα, 10 χιλιάρικα, 15 χιλιάρικα, 20, 30, και δεν σε φτάνουνε, πως θα ζήσω? Και βλέπεις αυτούς τους ταπεινούς της γης με τα καροτσάκια τους, με το μικρό μισθό τους, με το μεροκάματό τους, να έχουν μια ελπίδα στο Θεό. Τι μεγάλο πράγμα να έχει κανείς την ελπίδα του στο Θεό. Λοιπόν, Λάζαρος θα πει έχει ο Θεός, η ελπίδα μου είναι ο Θεός. Ο Λάζαρος αυτός μια ημέρα έπεσε στο κρεβάτι, αρρώστησε, και η αρρώστια του ήταν βαριά και κινδύνευε να πεθάνει. Από ώρα σε ώρα περίμενε το θάνατό του. Αλλά ο Χριστός δεν ήταν στη Βηθανία ούτε στο Ιεροσόλυμα. Πού ήταν ο Χριστός αυτές τις Άγιες ημέρες μας ενδιαφέρει? Ο Χριστός δεν ήταν στο Ιεροσόλυμα ούτε στη Βηθανία. Πού? Προϊστάνετο, ή μάλλον εγνώριζε σαν Θεός ότι πλησιάζουν οι ώρες του θανάτου, οι ώρες των παθών του των μεγάλων, και πέρασε τον Ιορδάνη ποταμό και βρέθηκε στην έρημο. Πέρασε στην έρημο, εκεί στην έρημο έμεινε. Εκεί ήταν 100% ασφαλής. Υπήρχαν θεριά, λιοντάρια υπήρχαν, αλλά τα λιοντάρια σκύβανε και φιλούσαν τα πόδια του Χριστού. Και τα λιοντάρια ακόμα σε βλέπαν τον Χριστό, και η άγρια φύση. Αλλά ενώ τα λιοντάρια της ερήμου σεβαστήκαν τον Χριστό, κάτω στο Ιεροσόλυμα υπήρχαν άλλα λιοντάρια, πιο άγρια, θηρία αμήμερα. Και τα άγρια λιοντάρια ήταν οι κακοί άνθρωποι, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Και είναι προτιμότερο κανείς να κατοικεί στην έρημο και να έχει συντροφιά τα άγρια θηρία και να βλέπει τα άστρα του ουρανού και να κοιμάται μέσα στην αμμουδιά και μέσα στις σπηλές και πάνω στα δέντρα σαν τα πουλιά, παρά να κατοικεί μέσα σε μια πολιτεία που οι άνθρωποι έχουν γίνει χειρότερα από τα θηρία. Χειρότερα. Άνθρωπος εντιμίων συνήκε παρασυνευλής της φτύνεση και ομοιώθη αυτής. Γι' αυτό λοιπόν ο Χριστός τις ημέρες αυτές, παραμονές των παθών του, ευρίσκει το μακρά στην έρημο μαζί με τους μαθητάς του. Οι αδελφές εγνώριζαν το μέρος που ήταν ο Χριστός, λόγω του στενού συνδέσμου τον οποίο είχαν με τον Κύριο. Γι' αυτό στείλαν απεσταλμένους και πήγανε στην έρημο και τον βρήκαν και του λέγουν ότι από ώρα σε ώρα κινδυνεύει να πεθάνει ο Λάζαρος και πρέπει να έρθεις. Ο Χριστός λέγει στους μαθητάς του ότι είναι ανάγκη να πάμε στο Ιεροσόλυμα. Τότε οι μαθητές του λένε, μα τι είναι αυτά που λες, δάσκαλε, να πάμε στο Ιεροσόλυμα? Δεν είναι πολύς καιρός που αρπάξανε πέτρες να μας πετροβολήσουνε, να σε σκοτώσουνε? Εκεί θα πάμε. Εκεί λέει είναι ανάγκη να πάμε, στο Ιεροσόλυμα να πάμε. Μα γιατί να πάμε? Και λέει ο Χριστός, να πάμε γιατί ο Λάζαρος κοιμάται, κοιμήθηκε ο Λάζαρος. Μπα,
λένε οι μαθητές, δάσκαλε λέει, τι λόγος είναι αυτός που λες? Αν κοιμάται ο Λάζαρος θα πάει να τον, θα ξυπνήσει μόνος του. Δεν υπάρχει λόγος να πάμε εμείς να τον ξυπνήσουμε, θα ξυπνήσει μοναχός. Τότε ο Χριστός, δεν κατάλαβαν οι μαθητές, και λέγει ο Χριστός ότι ναι, ο Λάζαρος απέθανε και είναι ανάγκη να πάμε. Ο Θωμάς που ήταν γεμάτο μελαγχολία του λέγει, να πάμε λέει, αφού το θες να πάμε, ξέρουμε τι μας περιμένει κάτω στο Ιεροσόλυμα. Ή κι αμάσο περιμένουν να μας πιάσουν. Αφού θες όμως να πάμε, εμείς λέει ας πάμε μαζί σου, να πεθάνουμε κι εμείς μαζί σου. Τώρα ξεκινάνε από την έρημο. Αφήνουν την έρημο, ο Χριστός μαζί με τους 12 μαθητάς του, και πάνε στη Βηθανία απ' έξω στο προάστιο των Ιεροσολύμων. Όταν πλησίασαν στη Βηθανία και το μάθε η Μάρθα, έτρεξε από το σπίτι, πήγε και προϋποδέχτηκε τον Χριστό, έπεσε στα πόδια του και του λέει, δάσκαλε λέει, Κύριε, αν ήσουν εδώ, αν βρισκόσουν εδώ, δεν θα πέθανε ο αδερφός μου. Λέγει, μη ανασυχείς, αναστήσεται ο αδερφός, θα αναστηθεί ο αδερφός. Το ξέρω λέει, δάσκαλε, ότι θα αναστηθεί ο αδερφός μου, αλλά θα αναστηθεί εν διεσχάτη ημέρα. Όταν έρθει το τέλος του κόσμου, πιστεύαν και στην Ανάσταση των νεκρών, θα αναστηθεί. Αλλά τώρα πια είναι νεκρός. Προχωρώντας ο Χριστός μαζί με τον κόσμο, πήγανε στα μνήματα. Στα μνήματα εκεί είχε μαζευθεί κι άλλος κόσμος. Το πήρε είδηση η Μαρία, έτρεξε και αυτή κοντά του, έπεσε στα πόδια και του λέει τα ίδια λόγια. Δάσκαλε λέει, αν ήσουν εδώ δεν θα πέθανε ο αδελφός μου. Μη ανησυχείς, της λέγει, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Εκεί την ώρα μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος. Πήγαν στα μνήματα, προσταθήκανε μπροστά στο μνήμα του Λαζάρου. Πρέπει να ξέρουμε ότι τα μνήματα στους Εβραίους και μέχρι σήμερα ακόμα σε ορισμένες πόλεις δεν είναι όπως τα δικά μας μνήματα. Αυτοί σκαλίζανε βράχο και μέσα στο βράχο, εκεί μέσα βάνανε το νεκρό. Και μπροστά στην οπή, στη θύρα του βράχου, έβαναν μεγάλο λιθάρι και το έφραζαν. Στάθηκε μπροστά. Εκείνη τη στιγμή κλαίγανε όλοι. Έκλαιγε η Μαρία, έκλαιγε η Μάρθα, έκλαιγαν συγγενείς. Έκλαψε και ο Χριστός. Και μετά λέγει, κάνει την προσευχή του Χριστός και λέγει, Πάτε, πάντοτε λέει με άκουσες. Και τώρα σε παρακαλώ να με ακούσεις. Όχι για μένα λέει, για αυτόν τον κόσμο που είναι εδώ, για να πιστεύσει. Και μετά έκανε κάτι που είναι αφάνταστο, κάτι που φαίνεται απίστευτο, κάτι που δεν μπορούν το μυαλό των ανθρώπων, τα μικρά μυαλά των ανθρώπων να το καταλάβουν. Μα είναι γεγονός. Τι έκανε ο Χριστός? Μια διαταγή έδωσε. Στάθηκε μπροστά, αφού διέταξε προηγουμένως να βγάλουν την πότη, το λιθάρι, και λέγει η Μάρθα, δάσκαλε λέει, 4 μέρες είναι μέσα. Αν ανοίξουμε, βγάλουμε το λιθάρι, θα βρωμήσει ο κόσμος. Τεταρτέως εστί. Όχι λέει, ανοίξτε. Φαρέσαν, άρατε τον λίθο, βγάλουν το λίθο. Και λέγει τότε με ισχυρά φωνή, Λάζαρε, δεύρω έξω. Και με τη φωνή του αυτή και μόνο, παίρνει ζωή το νεκρό σώμα του Λαζάρου, σαν να πέρασε επάνω του ηλεκτρισμός, μαγνητισμός. Άρχισαν τα μάτια του άνοιξαν και άρχισε να περπατάει, να βγαίνει έξω από το μνημείο. Τρόμος και φόβος τους κατάλαβαν, πέσανε κάτω, τρόμαξαν, έκστασης, θάμπος κατέλαβε όλο το πλήθος. Πολλοί επίστευσαν, αλλά και πολλοί δεν επίστευσαν. Και άλλοι εχθροί του τι έκαναν? Το ίδιο βράδυ που ο Λάζαρος ήταν πια στο σπίτι του μαζί με τις αδερφάδες του και με τους συγγενείς και φίλους, το ίδιο βράδυ στα Ιεροσόλυμα τη νύχτα τα μεσάνυχτα μαζευτήκανε στο σπίτι του Άννα του Καϊάφα, μαζευτήκαν όλοι οι εχθροί του και είπανε ότι όσο περνά ο χρόνος τόσο κερδίζει. Ο χρόνος δεν είναι για μας, ο χρόνος είναι για αυτός. Καθημερινώς κάνει θαύματα, και αυτό που έκανε τώρα πια, το πιο μεγάλο θαύμα,
θα τον αγαπήσουν ακόμη περισσότερο ο κόσμος, και γι' αυτό φωνάξανε όλοι ότι πρέπει να τον σκοτώσουμε, πρέπει να τον εκτελέσουμε. Και από το βράδυ εκείνο είχαν λάβει απόφαση, δεν πήγε στο Ιεροσόλυμα, αλλά πάλι πήγε στην έρημο. Αυτό, αγαπητοί μου, με απλά, πολύ απλά λόγια, είναι το θαύμα, είναι η Ανάσταση του Λαζάρου. Την έχετε ακούσει και πάλι απόψε την ακούσατε. Μα είπα ότι εκτός από το Λάζαρον αυτό, υπάρχει και ένας άλλος Λάζαρος. Ποιος είναι ο άλλος Λάζαρος? Όχι ένας Λάζαρος, πολλοί Λάζαροι. Ποιοι είναι οι Λάζαροι αυτοί? Οι νεκροί Λάζαροι, οι τεταρταίοι Λάζαροι. Οι Λάζαροι που σκορπάνε πτωμαίνει μέσα στην κοινωνία και στον κόσμο. Λάζαρος, όσους θες, τον βλέπεις εκείνον? Ναι, τον βλέπεις. Έχει τώρα 5, 10, 15 χρόνια να πάει στο σπίτι του. Φωνάζει η γυναίκα του, φωνάζουν τα παιδιά, φωνάζει η κοινωνία, φωνάζει ο δεσπότης, φωνάζει ο εισαγγελέας, φωνάζει τίποτα αυτός. Πού τον βλέπει? Στον τάφο. Χίλιες φορές να ήταν στον τάφο. Χίλιες φορές να ήταν στον τάφο. Δεν τους κλαίω αυτούς που πεθαίνουν, αλλά αυτόν πρέπει να τον γράψουμε. Πού είναι αυτός? Ζωντανός είναι, αλλά είναι μες στον τάφο. Και πρέπει κανείς να έχει μια μεγάλη λογοτεχνική ικανότητα να γράψει βιβλίο για αυτούς τους τεταρταίους Λαζάρους. Μα πού είναι λοιπόν? Η μάνα, τα παιδιά, κοινωνία, το χωριό, τον φωνάζει? Τίποτα. Είναι στον τάφο. Μες στον τάφο είναι. Ποιος είναι ο τάφος? Είναι το σπίτι της βρωμεράς και αμαρτωλής γυναικός που τον έχει κρατήσει και δεν ξεκολλά. Πιο εύκολα μπορεί μες στον τάφο να βγάλεις ένα Λάζαρο τεταρταίο που είναι νεκρός, παρά να τον βγάλεις μέσα από τέτοιο αμαρτωλό σπίτι. Λοιπόν, το σπίτι μιας αμαρτωλής γυναικός είναι ο τάφος μέσα στον οποίο μένουν οι τεταρταίοι Λάζαροι. Οι άνθρωποι οι οποίοι εγκατέλειψαν τα οικογένειές των και διέσπασαν των ιερών δεσμών του γάμου. Τον βλέπεις τον άλλο. Βραδιάζει. 8, 9, 10, 12 η ώρα, δημιά, μειό, τον περιμένει. Πού τον βλέπεις? Πού είναι αυτός? Στον τάφο είναι. Μες στον τάφο. Προτιμότερο να είναι μες στον τάφο του νεκροταφείου νεκρός. Πού είναι? Μες στην ταβέρνα. Εκεί μέσα είναι. Και έρχεται κατά τις πρωινές σαν βρικόλακας, όπως λένε τα παραμύθια τα ψεύτικα, ότι βγαίνουν από τους τάφους οι βρικόλακες κατά μεσάνυχτα και περιπλανώνται μέσα στα χωριά και τρομοκρατούν τα μικρά παιδιά. Έτσι και εδώ στην πόλη και σε άλλες πόλεις ακόμη περισσότερο, κατά τις πρωινές ώρες σαν βρικόλακες. Δεν στέκονται στα πόδια, βγάζουν άνανθρες φωνές, βλαστημάνε, αφρίζουνε, κάνουν όρια, σαν βρικόλακες πραγματικώς. Ξεπάνε αλίμονο στην καρδιά. Είδα μια γυναίκα, πολύ γερή γυναίκα, και τώρα είναι καρδιακιά. Έπαθε την καρδιά της, διότι έμπαινε σαν θηριό, έμπαινε μέσα. Πότε μαχαίρια, πότε σίδερα, πότε ξύλα, πότε καρέκλες, πότε σπούσε τα παράθυρα, έχασε τα νεύρα της. Άλλες πήγανε στην νευρολογική. Τι τραβάνε οι γυναίκες, τι τραβάει ο κόσμος? Βρικόλακες πραγματικοί, βγαλμένοι μέσα από τους τάφους, μέσα από τη σιπεδόνα και την καταστροφή κλπ. Βλέπεις τον ένα, είναι στον τάφο της πόρνης γυναικός. Βλέπεις τον άλλο, είναι στην τάφο που λέγεται ταβέρνες, που γέμισαν σαν μανιτάρια μέσα στην πατρίδα μας. Βλέπεις τον άλλο, κάτω, που σε άλλο τάφο είναι μέσα αυτός. Είναι μέσα στον τάφο που λέγεται χαρτοπαίγνιο, χαρτοπαιξία. Και ούτω πως μπορούμε να αναφέρουμε διαφόρους τόπους των αμαρτών. Αυτοί όλοι είναι νεκροί, ας είναι ζωντανοί, ας καρπατώνουν. Το λέει η Αποκάλυψη. Το όνομα έχουν ότι ζουν, αλλά νεκρώσει. Το όνομα λέει ότι έχεις, ότι είσαι ζωντανός, γιατί ζωντανός είναι και τα μποντίκια, ζωντανά είναι και οι αρκούδες, ζωντανή είναι και τα λιοντάρια, ζωντανά είναι και τα θηριά του κόσμου, ζωντανά είναι, αλλά διαφέρει ζωή από ζωή. Για να, αυτοί έχουν μόνο το όνομα. Μάτια έχουν, αυτιά έχουν, στομάχια έχουν, έντερα έχουν, όλα τα όσα έχει ένα ζών τα έχουν, αλλά δεν έχουν ψυχή, δεν έχουν πνευματική ζωή. Τον βλέπεις? Ο Λάζαρος μιλούσε μες στον τάφο. Δεν μιλούσε. Άκουε μες στον τάφο. Έβλεπε μες στον τάφο. Περπατούσε μες στον τάφο. Και αυτοί δεν έχουν γλώσσα. Έχουνε 10 χρόνια κοντά τους να καθίσεις, η γλώσσα τους θα πει εκατομμύρια κουβέντες. Η προγιάνιο
Ω Θεέ μου, αντέστε με στα αυτοκίνητα από τη Φλόρνα μέχρι κάτω στην Αθήνα. Πάστε με στα αεροπλάνα παντού, εκατομμύρια λέξεις θα πει ο άνθρωπος από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αλλά δεν θα ακούσετε μια θρησκευτική κουβέντα. Ντρέπονται και τη λέξη να πούμε ακόμα Θεός. Τίποτε από δάχτα. Η γλώσσα τους είναι νεκρά. Το μυαλό τους σκέπτονται από πρωί και τα μεσάνυχτα ακόμα. Πες μου, τι σκέφτεσαι τη νύχτα, τα μεσάνυχτα, να σου πω τι είσαι, να σε ζυγίσω από τις σκέψεις. Όλα τα σκέπτονται. Τα παιδιά, τις γυναίκες, τα λεπτά, τις οικογένειες, τα πάντα. Αλλά το μυαλό τους δεν είναι αυτό που λέγει ο προμιακός ψαλμός. Η δυνθή αυτοειδεολογία, εγώ δεν εφρανθήσω με το Κύριο. Η σκέψη μου λέει ευχαριστιέται όταν σε σκέφτομαι. Λοιπόν, η γλώσσα δεν μιλάει για τα μεγάλα του Θεού. Το μυαλό δεν σκέπτεται. Η καρδιά δεν πάει για τον εσταυρωμένο. Τα πόδια δεν πάνε στην εκκλησιά. Τα χέρια δεν κάνουν το σταυρό τους. Λοιπόν, δεν είναι νεκροί αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι Λάζαροι τα Ταρταίοι. Δεν είναι άξιοι θρήνων και κοπετών πολλών. Είναι, ασφαλώς είναι. Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει, να είχα τη δύναμη του Χριστού. Να είχα τη δύναμη του Χριστού. Να πήγαινα εκεί πέρα στις ταβέρνες απ' έξω και να φωνάξω κι εγώ: Λάζαρε, δεν βρω έξω. Ελάτε έξω. Τέτοιες άγιες ημέρες, μέσα στα καπηλιά. Ελάτε εδώ μέσα στην εκκλησιά. Να προσκυνήσετε τον εσταυρωμένο, τα πόδια του τα άχραντα. Αχ, να είχα τέτοια δύναμη να πάω μέσα στα σπίτια απ' έξω και να φωνάζω: Ελάτε έξω. Όλοι εσείς οι νέοι που σαπίζετε και αφήνετε τα κοράκια και τρώνε τα κορμιά σας. Δεύρω έξω. Ναι, δεύρω έξω. Βγείτε μέσα από τους τάφους σας και να πάμε παντού όπου είναι. Δεν έχουμε τέτοια δύναμη γιατί μα θα αμαρτωλεί. Αλλά ο Χριστός την έχει τη δύναμη αυτή και φωνάζει τους αμαρτωλούς και τους καλάει κοντά τους. Και αυτή είναι η πραγματική Ανάσταση. Λοιπόν, τελείωσα το σύντομο λόγο μου. Ο ένας Λάζαρος είναι ο Λάζαρος ο γνωστός. Οι άλλοι Λάζαροι είναι μέσα στην κοινωνία μας, γεμάτοι. Ποιος θα μπορέσει, ποια γυναίκα, ποιος άντρας, ποιος θα μπορέσει να φέρει στον Χριστό μια ψυχή από αυτές τις ψυχές που βρίσκονται σήμερα μακριά από το Θεό? Ταύτα, αγαπητοί μου, εύχομαι να βοηθήσει ο Θεός ώστε να μπορέσουν να ξυπνήσουν περισσότερες ψυχές και να επιστρέψουν στον Χριστό, εις τρόπον ώστε η Ανάσταση να μην είναι μόνο Ανάσταση των σωμάτων, αλλά και Ανάσταση των πνευμάτων, Ανάσταση των ψυχών, εις την οποία κατεξοχήν αρέσκεται ο Αναστάς μας Κύριος. Αμήν.